Είμαστε έτοιμοι. Βάλε το κλειδί. Η ώρα είναι 5:30. Ναι. Πάμε αεροδρόμιο. Φύγαμε. Έτοιμοι όλοι. Μάκη στο μπλε. Πάμε Δανία. Να είμαστε. Θα πάμε τίποτα γιατί εγώ τους έχω ξεκινήσει και πεινάω. Ο άλλος πεινάει, ο άλλος κατουργέται, ο άλλος ζυψάει. Αυτός τίποτα. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε και φωνάξαμε τον αδελφό μου στο κιόσκι της εταιρείας. Έρχονται, μας κάνανε πλάκα λογικά. Κερδίσαμε κάτι. Όπου μιλάει το χρήμα, όλα τα άλλα κάνουν του μπεκί. Προστηματάκι. Πώς? Παίξαμε ένα 50 ευρώ στο συγκριτά. Ναι. Έφεγε και ένα 70 ευρώ Νίκος και τελειώσαμε. Μια χαρά. Τι είχες δηλαδή? Κάναμε μια μαλαχία τώρα, εντάξει. Φάμε τίποτα. Έτοιμοι. One eternity later. Πάμε να βρούμε το μετρό τώρα. Ακολουθήστε με. Εννοώ, ακολουθήστε με και στο YouTube και στο Instagram που θα πέσει κάτω αριστερά. Από πού πάμε τελικά? Ωραία λογική αυτή. Αυτή η λογική του πάμε από εδώ και βλέπουμε, μου αρέσει πάρα πολύ. Βγάζω. Κάνει λίγο κρύο. Έως αρκετό κρύο. Λοιπόν, μαγιές, πώς θα χωρίσουμε τα γραβάτια? Λοιπόν, καθίστε με εδώ, αν φοράει ένα κέρμα. Θα κάνω κάτι εδώ, αν φοράω από εγώ πάνω. Μαλακα, πώς σου ζεστήθω μες, πώς σου καναβάει. Ωραία είναι. Δεν έχει. Οπ, έτσι. Τι γίνεται εκεί. Όμορφα. Οι μάγκες είναι έξω τέτοια ώρα. Πάνε για μάγκες, δεν άρεσε να μία ώρα. Και μετά θέλω να πει. Μετά που το ανάγκια εδώ. Δεν πάω. Στη γωνία κάτσε να κάνω zoom, ρε. Δεν φαίνεται τώρα. Φύγα. Τι είναι αυτό απέναντι τραβέλι. Ω, τα έχει παίξει, παιδιά. Πρώτο μπυράκι. Όπα. Τσακ. Πρώτο μπυράκι. Μέρα πρώτη. Πάμε να βρούμε κάτι να φάμε. Η ώρα είναι περασμένη 9:30. Πάμε να χαλάσουμε το πρώτο τριαντάρι για πρωινό. Εξ Benedict. 30 ευρώ. Δεν το βλέπω να είναι πιο φθηνό. Πρώτη καφετέρια. Κλειστή. Κυριακή σήμερα οι άνθρωποι εδώ πέρα δεν κάνουν τίποτα. Απολύτως. Ο άλλος το έχει δαγκώσει εδώ. Όχι ρε, δεν κρίνω πολύ. Ο Γιάννης εδώ κάνει δημόσιες σχέσεις. Τι βολή. And now we say hola. 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 España. Vamos a España. Español es por cooperación. Hola. Gracias. Gracias. Δεν κάνει κρύο, μαλάκες. Όχι ρε. Άμα ξαναπεί κανένα σαν τζανιέ, κάνει κρύο. Θέλουν και γυαλιοκαθαρισία στα γυαλιά. Πάρε τον καφέ. Το πάρκο Τίβολη. Ένα από τα πιο διάσημα πάρκα της Δανίας. Ξέρετε εσείς. Καπουτσίνο. Τι άλλο. Μπισκότα βιολάντα. Μπισκότα βιολάντα. Γιατί? Μ' αρέσει. Έτσι μ' αρέσει εμένα. Σε τρεις γεύσεις. Φράουλα, βανίλια και σοκολάτα. Λοιπόν, γεράμε εδώ. Πόσο πλήρωσε το καφέ? Πώς πλήρωσε? Καφέ και ένα κρουασανάκι 8,5 ευρώ. Χωριάτικη σαλάτα από του χρόνου 7,5 ευρώ. Όποιοι έρχονται και στην Ελλάδα. Εννοείς 17,5 ευρώ. Ζητάτε ταυτότητα, εθνικότητα και οποιαδήποτε εθνικότητα πέρα από ελληνική χρεώνεται συν 50%. Μπράβο. Να. Απατεώνες. Εδώ κανάλι είναι η Χάβν. Α, ωραία εδώ. Εδώ είναι το πιο διάσημο μέρος της Κοπενχάγης. Κανάλι Νιχάβν. Αυτά εδώ τώρα είναι κατάλληλα πλάνα. Θα βάλω θάμπομα. Βλέπεις που κάθεται και δεν τόνετε. Παρέες εδώ πέρα έτσι όπως κάθετε. Ωπα! Θα μου το κατεβάσουνε ρε μαλάκ. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα εδώ? Ελέγχουμε. Διαλέγουμε πού θα πάμε αύριο. Όχι, έχουμε αφήσει το guide. Ναι. Ο οποίος είναι ο special guide που έχουμε. Ποιος είναι αυτός εδώ ο κύριος? Ναι, αυτός ο κύριος. Ο κύριος που βλέπετε στην οθόνη σας. Ο καλύτερος πασέτης ότι είναι σε Ευρωλίγκα. Που έτσι και τον άφησες μόνο 3 δευτερόλεπτα. Έχει χαθεί κιόλας. Από προσανατολίζεται εύκολα. Εδώ μου λέει το ξενοδοχείο μας είναι αυτό το εδώ. 5:30 ώρα το απόγευμα και δεν έχει ανοιχτά ένα καφέ. Να πιούμε ένα καφέ. Έχουμε φάει δύο πόρτες, πάμε για την τρίτη. Και τετάρτη και πέμπτη και έκτη.
Καφεδάκι δεν πίνουμε, πάμε απευθείας για μπύρα. Έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα, έχουμε γυρίσει τα πάντα, είναι όλα κλειστά. Όλη τη Δανία. Οι καφετέρες. Έχουμε καφετέρες, ναι. Και όλα μπεργκέρ, άδικα τα πάντα, όλα κλειστά. Κυριακή. Έχει μόνο κάτι 7-Eleven, τα οποία... Αντεγιά. Πάμε ξενοδοχείο, πίνουμε μια καφεδούμπα, παίχνουμε χαρτάκι μας. Ξενοδοχείο, μπυρόνια. Και τα λέμε τα υπόλοιπα. Δηλωτή, χτύπω στα αυτιά και τα λέμε. The next morning. Φορά για πίτσα, πόσο? Για να μαθαίνει ο κόσμος. Ένα συν ένα, κάπου στα 7 ευρώ. 58 γορώνες, 7-8 ευρώ. Έτσι. Πίτσα, την έχω στο ένα χέρι και στο άλλο χέρι κατά το τηλέφωνο. Μπράβο. Πρωινό δεν έχει. Δεν τρώνε πρωινό. Σήμερα τι θα κάνουμε? Πάμε στους κήπους. Ό,τι κάνουν διαφέρει. Θα πάμε στους κήπους. Θα πάμε στο βοτανικό κήπο. Στο ενιδρίο θέλω εγώ να πάμε. Κάτσε να δούμε, γιατί τα παιδιά που βγάζουν το πρόγραμμα μπορεί κάπως να θέλουν να το μεταποιήσουν λίγο. Ποιοι βγάζουν το πρόγραμμα, αυτοί οι δύο? Αποψίσου. Ένας και ένας. Πώς θα πει μια μαλακία? Άποψη του Ιωάννη του Ανδρέου. Λοιπόν, όποιος πιάσει πρώτος μια πάπια δεν πληρώνει τίποτα μέχρι να φύγουμε. Ναι, λογικά. Το παίρνω πίσω. Άσε να τρέχει. Έλα, προβατάκι μου! Τώρα παίρνω βίντεο που θα έρθει ο σεκιουριτάς. Δεν τις κυνηγάω. Γιατί άμα τις κυνηγάγαμε, μπορεί να μας κυνηγάγανε μετά μας. Πάμε, Αργεντίνα! Τι λέω άλλο, ρε. Βάει Πορτουγκάλ, έτσι. Περνάει μπροστά ο Νίκος. Περνάει μπροστά και πάει στο δικό στόχο. Ακολουθεί πίσω ο Τάνος. Ο Τάνος πάει για να του πει. Καλπάζει! Καλπάζει ο παίχτης! Τώρα θα πρέπει να είναι πιο δυνατός. Σε Μουρίνιο είσαι! Εδώ τώρα είναι μια στιγμή παραφροσύνης. Πάει το overlap, το δεξί μπακ. Έλα, Γιάννη! Το έχουμε τραβήξει όλα! Παπάκια, δισκοβόλη. Πώς είναι ο αδερφός του Χάνς και στην αδερφέ? Χάνς, κερδίζεις, είσαι παλιά, φέρνεις, τι κάνεις? Πω, αυτό θα κοπεί. Η ημέρα συνεχίζεται, πηγαίνοντας... Νύχτα είναι. Νύχτα, αλλά είναι τώρα 6 ώρα. Πηγαίνοντας στο πάρκο Τίβολη. Άπου μας κανένα τρενάκι, το πιο παλιό τρενάκι του κόσμου. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Μπήκαμε στο Τίβολη και πάμε λίγο να τα κάνουμε πάνω κάτω. Δεν μπαίνω εγώ σε αυτή τη μαλακία. Όχι που δεν θα έχει και καρουζέλ. Το πιάσαμε? Ναι, το έχουμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Εντάξει. Λήψη 32η, πάμε. Αυτό ήτανε? Λέει. Γιώργο, μπορείς να παρακαλώ να πάρεις το κινητό? Αυτό δεν το έχεις δει το τίκτο, μαλάκα. Δεν ξέρεις πότε μπορεί να γυρίσει η κάμερα. Λήψη 35η. Πάμε. Κουλουράκι με σοκολάτα. Νικόλα, εμείς τι πίνουμε? Τι έχεις βάλει εδώ μέσα? Λιστό κρασί, μερλανδέζικο ουίσκι. Και κάτι, και κάτι για ρούμι άκουσα. Όχι, όχι, άμα το πιείς αυτό. Συνγιά μας. Έχει τα πάντα μετά. Δε στένεσαι. Ήδη. Λοιπόν, την άποψή σας για το πάρκο Τίβολη. Εξαιρετικό. Πολλά πράγματα να δεις και να κάνεις. Σου παίρνουν τα λεφτά δηλαδή από κάθε γωνία. Από όλες τις μέρες. Σαν τον κόλλο αγαπή. Μπορεί να θες και ένα πενιντάρικο έτσι για το. Και φρουτάκια. Μπήκαμε σε κανένα τρενάκι, τίποτα τέτοιο? Κανένα. Όχι, δεν 25 ευρώ έχει το εισιτήριο. Safety first. Αν στο εισιτήριο, μην μας πάρουν οι γιατζαμπαζίδες. Προτιμούμε κρασάκι με ουίσκι μέσα. Ναι. Και εντάξει, άλλη φορά μπαίνουμε στο τρενάκι. Ποιος θα πηγαίνει θες?
Μπαρούτι. Εδώ, αδελφό, θα διαλέξω όλα. Είναι μπαρούτι αυτό. Ωραία, έβαλε πουλιού, είσαι. Να ξέρει. Αυτό είναι κρασί με ουίσκι και μπακάρδι μέσα. Αυτό έτσι και πια. Είδαμε πριν βιασμένο. Να. Κοιμάμαι τρει μέρε. Εγώ ήδη έχω ξυγίσει. Χαλαρώνει. Θα σα ξυπνήσουμε σε όλα τα πίδια. Αυτό χαλαρώνει, είναι βαστά από χθε. Φίλε, κοπανάει αυτό, ε. Να, τώρα θέλει μπύρα να πάει κάτω, ρε. Πιούμε πέντε μπύρες μετά, πάει κάτω, δρώσει το στομάχι. Όχι και πέντε, ρε, εσύ. Πέντε μπύρες, γιατί είναι πέντε. Και κάτι χθες πιο λιγότερες. Πόσες πιο χθες. Έξι, πτά. Φθηνές μπύρες εδώ πέρα, ρε. Και μετά ρογάζω για άλλες 6-7 ώρες. Ωραία. Εγώ το τσκούφο τον έβγαλα, ζεστάθηκα εδώ με το κρασάκι μας. Τι ζεστάθηκες, αφού σε τρώει το κεφάλι, λες. Όχι, ζεστάθηκα. Εδώ, δεξιά και αριστερά. Θα το κόψω. Θα το κόψω. Το θυμήθηκε και σαν το πείτε να πει. Θα το πει. Τώρα μισό, δεν το κάνω λίγο και το σημαδέρο. Τι κάνεις. Στάτσι ξέρει. Μόνο όταν είσαι μπαούτσος μπορείς και φοράς σκούφο. Το μπαούτσος δεν είσαι... πρέπει να εξηγήσω ότι είναι στην περιγραφή. Να μας πει ο κύριος. Όχι, είναι δικιά μου φορολογία. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και τώρα θα σου πω εγώ τι είναι το μπαούτσος. Τι είναι. Ο μπαούτσος είναι... αυτός εδώ, ο νεαρός εδώ, νεαρός τρόπος του λέγει. Αυτός είναι ο μπαούτσος. Κάνει μπαμ. Δηλαδή ψηλός. Ε? Ψηλός. Σημαίνει αυτό. Το όχι. Μπαούτσος δεν μετριέται σε ψηλός. Μετριέται σε μαλακία που χωράει ο εγκέφαλος εδώ μέσα. Αχα. Βλέπεις, έχει μεγάλο κεφάλι. Δηλαδή, άμα είσαι μπαούτσος, το έχεις ξεπεράσει το... Ναι, είσαι πάνω από μαλάκας. Είσαι τερματισμένος. Είσαι μπαούτσος. Ναι, αυτός είναι ο μπαούτσος. Τερματισμένος μάλλον. Το βίντεο θα το πληρώνει οι subscribers για... γιατί είναι γνώσεως. Ναι, 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 σίγουρα. Εγώ λέω να περαστεί και στο Wikipedia να υπάρχει με υπεξήγηση από κάτω κανονικά περιγραφή ναι. Και μπορεί και φωτογραφία της σημαδούρας μας. Τη σημαδούρα εννοούν το σκούφο μου για να καταλάβετε έτσι. Το σκουφάκι μου το γαμάτι. Θα εξηγήσω και κάτι άλλο. Ναι, εξήγησε. Πρέπει να φύγουμε πηγόντως να πάμε για λουκάνικα γιατί ο Θέλος από εδώ έχει ανοίξει το κουτάκι. Πρέπει να στιγμή να το κλείσει και δεν ξέρουμε άμα θα φτάσουμε μέχρι τα λουκάνικα για να μπορέσουμε να φάμε γιατί μπορεί να τον πάρει ύπνο στον δρόμο. Δεν έχω τέτοιο ρε. Θα τον μπουκώσουμε στον δρόμο. Δεν έχω το λουκέτο μαζί. Το έχω αφήσει τη βαλίτσα. Τι πάτα το. Κλασική Ελληνάρα στον Τίβολη. Τι κάναμε. Αγοράσαμε ποτηράκια που ήταν ανακυκλώνει. Για 5 κορώνες, τα πληρώσαμε με κάρτα και πήραμε πίσω 5 κορώνες και πάμε να τα τζογάρουμε. Και μπόνους, επειδή τραγούδησα χθες. Το εύκολο το ξέρει! Μας θυμόντουσαν από το ξενοδοχείο και μας δώσανε κάτι μάρκες εδώ, 20-20 είναι. 40 τέτοια. Και πάμε να τις παίξουμε για χθες. Πάμε να τα εξαργυρώσουμε, να τα τζογάρουμε. Πάμε να τυνάξουμε την μπάγκα στον αέρα. Με σακούλες πήραμε. Έχουμε χάσει τον Γιάννη ήδη. Μάλλον έχει πάει και έχει τζογάρει και αυτό στα τις 5 κορώνες. Τον έχουμε χάσει εδώ για κανένα τέταρτο. Αυτά τι είναι εδώ. Άρα καταλάβατε. Για ρώτη. Τον βρήκαμε τον Γιάννη. Εδώ ήταν. Εδώ ήταν σε αυτό. Να δώσω. Μπράβο Γιάννη. Τελικά η αποστολή ήταν πιο δύσκολη από ό,τι φάνηκε. Εγώ χάθηκα. Πάω τώρα να τους βρω. Δεν ξέρω πού είμαι. Μαλάκα είσαι ηλίθιος. Αφού δεν μπορείς, γιατί λες σε κάποιον άλλο να το κάνει που μπορεί.